Με το θέμα των σπιτιών και των ενοικίων θα ασχοληθούμε τώρα. καθώς ε, όπω μα έλεγε τώρα εδώ ο κύριο Μπάκας ο πρόεδρο του παναδικού δικτύου e -Real estate, Καλώ ήρθατε. Καλώ ήρθατε. Γεια σα. Καλό μεσημέρι. Ε, Κλαίνανε για τα ενίκια, μα είπατε οι γονεί ε. και οι φοιτητέ που ψάχνουν να βρούμε Φοιτητέ. Γονεί, οικογένειε οι οποίε αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη λήξη του μισθοτήριου συμβολέου του 2021 και ανεώνουν του Σεπτέμβριο του 2024, νέοι ναι, άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή διέμεναν μόνοι του και το μυστήριο συμβόλαιο έχει λήξει και περιμένουν να δουν ποια θα είναι η αύξηση του μισθοτήριου συμβολέου για τον επόμενο έτο, γιατί πλέον οι πολλοί διοκτήτε δεν ανεώνουν το μισθοτήριο συμβόλαιο για τρία χρόνια, το ανεώνουν για, για, για ένα χρόνο. Έτσι ώστε να μπορούν να κάθε φορά την αύξηση του μισθόματο. Και ζητάει ο καθένα ό,τι θέλει. Εννοείται. Υπάρχουν περιπτώσει, εγώ θα σα πω στο δικό μου οικογενειακό περιβάλλον, δεν θα πάω μακριά, με αυξήσει τη τάξη του 40% αύξηση του μισθωτήριου συμβολέου σε σχέση με το 2019. αύξησα... 40%! Ναι, για μισθωτήριο συμβόλαιο ενό έτου. Και οι γυναίκε δεν μπορούν να κάνουν ναι. τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. τίποτα. Δυστυχώ είμαστε η χώρα η οποία δεν έχουμε αυτή τη στιγμή εφαρμόσει συγκεκριμένου κανόνε και ολοκληρωμένο ναι. σχέδιο στεγαστική πολιτική. Έχουμε την Ισπανία που έχει συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν την. Ε, που αφορούν τις μισθωτήριες, τα μισθωτήρια συμβόλαια, τα ενεργά αλλά και την ανανέωση των μισθωτήριων συμβολέων. Είδαμε εν μέσω αύξηση του πληθωρισμού να παίρνει ουσιαστικά ένα πλαφόν 3% στι ενεργέ και μισθώσει για όλο το χρονικό διάστημα που υπήρχε ο πληθωρισμό. Η Ελλάδα νομοθέτησε αποκλειστικά και μόνο τι επαγγελματικέ και επιχειρηματικέ μισθώσει και έφυγε εκτό τι οικιστικέ. Παράλληλα με την Ισπανία να νομοθετεί και να λέει ότι όταν λύγει ένα μισθωτήριο συμβόλαιο τη τριετία και υπάρχει το ακίνητο αυτό είναι σε, σε πιεσμένε περιοχέ, πιεσμένη περιοχή περιοχή όπου πληρώνει σε νίκιο πάνω από 30% του εισοδήματό του σου ή αλλιώ έχει αυξηθεί το ενίκιο πάνω από 5% σε σχέση με τον πληθωρισμό, εκεί σου λέει ότι δεν μπορεί να διώξει τον ενοικιαστή εάν δεν θέλει να φύγει, εάν και εφόσον ο νοικιαστή δεν έχει οφειλέ στο μίστιο, δηλαδή δεν έχει χρωστάει το ενίκιο, ναι. δεν έχει κάνει φθορέ στο ακίνητο και δεν υπάρχουν οφειλέ προ τρίτου, δηλαδή κοινόχρηστα. Ναι. Εκεί είναι υποχρεωμένο ο, ο ιδιοκτήτη, εάν ο νοικιαστή επιθυμεί να διαμείνει στο ακίνητο, να ανανεώσει το μισοτήριο συμβόλαιο ακόμη και τρει φορέ. Δηλαδή για τα επόμενα τρία έτη. Δηλαδή ανά ανάλογα για χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή η, η στεγαστική κρίση. Άρα υπάρχει, πούμε, ένα, ε, προστασία στου ενοικιαστέ. Κύριε Φιλπακόπουλε, δεν χρειάζεται να σκεφτούμε τίποτα να ξέρετε σαν χώρα. Μπορούμε να δούμε τι μοντέλα λειτουργούν έξω αυτή τη στιγμή και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, αλλά και στην Αυστρία και πώ λειτουργούν οι υπόλοιπε χώρε όσον αφορά τη στεγαστική κρίση. Και να πάρουμε μοντέλα που να εφαρμόζονται και να είναι μοντέλα τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν στη χώρα μα. Τώρα, μια και το λέτε, ο βασικό λόγο που σα καλέσαμε σήμερα είναι μια ανάλυση που διάβασα. Ότι λέτε πώ θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε 13.000 φοιτητικέ κλίνε και 23.000 διαμερίσματα εντός πενταετίας χωρίς μάλιστα δημοσιονομικό κόστος. Ναι. Θα σα πω ακριβώ τι είναι αυτό. Ναι. Ακούμε συνεχώ και λέμε ότι θέλουμε αυτή τη στιγμή τον όρο κοινωνική κατοικία. Τον όρο κοινωνική κατοικία, εμεί σαν χώρα, δυστυχώ δεν τον έχουμε υιοθετήσει. Δηλαδή, βλέπουμε αυτέ χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω είναι η Ισπανία, η Πορτογαλία ή ακόμα και η Ιταλία, να εντάσσουν στο Ταμείο Ανάκαμψη με προγράμματα ύψου 1 ή ακόμα και 2,7 δι ευρώ για να δημιουργήσουν νέε κοινωνικέ κατοικίε. Δηλαδή, χώρε οι οποίε έχουν ήδη κοινωνικέ κατοικίε και θέλουν να δημιουργήσουν και νέε. Παράδειγμα θα σα πω. Η Πορτογαλία έχει 130.000 κοινωνικέ κατοικίε και θέλει να δημιουργήσει άλλε 13.000 η Ισπανία έχει 290.000 κοινωνικέ κατοικίε και θέλει να δημιουργήσει άλλε 26.000 και η Ιταλία εντάχθηκε για να δημιουργήσει άλλε 10.000 κοινωνικέ κατοικίε. Η χώρα μα εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψη με μόλι 1,3 εκατομμύρια ευρώ. 1,3 εκατομμύρια. 1, εκατομμύρια. 1, εκατομμύρια. Ja. εκατομμύρια ευρώ. Ακούστε μου, 1,3 εκατομμύρια ευρώ για να ανακαινήσει 70 κατοικίε στο Δήμο ε, Αθηναίων και 30 κατοικίε στο Δήμο Θεσσαλονίκη. Και, τίποτα. Άλλο. και, θ... λοιπόν. και τίποτα άλλο. Και θα σα αναφέρω κιόλα, επειδή βρέθηκα με την υπεύθυνη στο Δήμο Θεσσαλονίκη που είχε αναλάβει την ανακαίνιση των 30 κατοικιών, ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει. Και είμαστε στο 2024. Πάμε τώρα σε αυτό που είπατε και Δεν μπορούσαμε να, δηλαδή, μπορούσα να διεκδικήσουμε και άλλα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψη για αυτόν τον σκοπό. Δεν είναι θέμα διεκδίκηση. Είναι θέμα προγράμματο τη χώρα. Αυτό εννοώ. Δηλαδή αυτό η χώρα εννοώ. πρότεινε ότι εγώ θέλω 1,3 εκατομμύρια. Οι άλλε χώρε πρότειναν μεγαλύτερα. με προγράμματα σε μεγαλύτερο ύψο και, 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 και νέα μέτρα. Δηλαδή έχουν, νο, έχουν προτείνει και νέα μέτρα για την αχέτηση χώρου στέγαση. Εμεί είχαμε προτείνει μόνο αυτό. Δυστυχώ ή ευτυχώ. Το θέμα είναι το εξή τώρα. Πώ μπορούμε να κάνουμε στεγαστική πολιτική στη χώρα χωρί δημοσιονομικό κόστο. Έχουμε προτείνει πάρα πολλέ φορέ ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κίνητρα του ελληνικού δημοσίου που είναι κλειστά, τα κενά κίνητα, αυτέ 700.000 κοινά κίνητα που τα έχουμε συνεχώ. Αλλά Επέρα, δεν έχει κάτι χιλιάδες, τώρα... που εγώ δεν, εγώ δεν, πιστεύω ότι είναι 700.000. Εγώ λέω, δεν είναι πάνω από 40 με 50.000 τα κίνητα. Γιατί από και... αυτά δεν ξέρουν πόσα είναι κατοικίσιμα, τι χρειάζονται. Οπότε, πόσα είναι... είναι οικιστικά, πόσα, πόσα, είναι επαγγελματικά, ένα... πόσα είναι, πραγματικά, ναι. πόσα είναι πραγματικά κλειστά, πόσα είναι στη μαύρη βρει ναι. το έχουμε τονίσει πάρα πολλέ φορέ και πώ μπορούμε να το βρούμε πανεύκολα με ένα λογισμικό. Πάμε τώρα όμω σε αυτό. Εμεί λέμε το εξή. Ακόμα συνεχώ και λέω σαν, σαν πρόβλημα όσον αφορά τις, την, την, την αύξηση των ενοικίων και την ενοικία θεσιμότητα κινήτων, τι βαϊχόνιε μισθώσει. Ναι, ισχύει οι βαϊχόνιε μισθώσει, είναι ένα σημαντικό ε, παράγοντας... λόγο παράγοντα. Έχουν ξεπεράσει αριθμό κλεινό τα ξενοδοχεία. Σημαντικό παράγοντα. Δεν διαφωνώ. Σημαντικό παράγοντα, ο οποίο έχει αυξήσει τι ζητούμενε τιμέ ενοικίε των ακινήτων και ουσιαστικά έχει μικρή, μικρή διαθεσιμότητα. Αλλά δεν είναι ο μόνο παράγοντα. Μην μπερδευόμαστε. Δηλαδή, μην τα ρίχνουμε πάλι στον ιδιώτη, ότι ο ιδιώτη που έχει το σπίτι του φταίει, που το βάζει στο Airbnb και το, yeah. το βγάζει με μακροχρόνια μίσθωση. Ειδικό του είναι το σπίτι. Εμεί λέμε το εξή όμω. Εφόσον αυτή την στιγμή παίρνουμε τη διαδικασία και λέμε ότι φταίει τη βαχυχρόνια μίσθωση και το δημόσιο αυτή τη στιγμή σκέφτεται να βάλει ένα φρέο στι βαχυχρόνιε προσπάθησε το 2024 πρώτη, πρώτη, πρώτη 24, με ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίστηκε το Δεκέμβριο του 2023, το οποίο είχαμε πει εμεί ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν πρόκειται να δούμε αναχέτηση του κόστου αλλά αύξηση τη δυναμική βαϊχών μισθώσεων. Ήταν ένα νομοσχέδιο οριστικά, που βοήθησε την επιχειρηματικότητα στου βαϊχών μισθώσει. Δηλαδή σε, σε τελείω αντίθετο από την αρχική πρόβλεψη τη κυβέρνηση. Εμεί λέμε το εξή. Οι βαϊχών μισθώσει επιφέρουν στον ελληνικό δημόσιο 700 εκατομμύρια ευρώ έσοδα. Τώρα το 2024 που έχουμε τα τέλος, το τέλος που έχουν βάλει πλέον για την κλιματική αλλαγή, σύν το ΦΠΑ, θα έχουμε υπερέσοδα στις βραχιόνιες μισθώσεις. Και εδώ γίνεται τέτοιες ερώτηση. Για ποιο λόγο αυτά τα υπερέσοδα που δημιουργούνται, δεν υπάρχει μια ανακατεύθυνση αυτών των εσόδων, χωρίς επιπλέον δημοσιονομικό κοστολόγιο, και να δημιουργήσουν φοιτητικέ κλίνες. Παράδειγμα, με 700 εκατομμύρια ευρώ, αν διαιρέσουμε με 1500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο που είναι το κόστο κατασκευή μια φοιτητικού σπιτιού 35 τραγωνικών μέτρων, γιατί εμεί λέμε ότι να απαλλάσσεται το ΦΠΑ, εφόσον είναι για κατασκευή του δημοσίου, δεν χρειάζεται το δημόσιο να πληρώνει ΦΠΑ στον εαυτό του. Οπότε συζητάμε για 1.500 ευρώ καθαρό κόστο κατασκευή, το οποίο είναι πάρα πολύ ψηλό και πάλι, μπορούμε να ε, δημιουργήσουμε 13.000 φοιτητικέ κλίνε μέσα σε ένα χρόνο. Εδώ το Εθνικό Σχέδιο Φοιτητικών Κλινών τη Κυβέρνηση είναι για 8.153 που έχει γίνει εξαγγελία το 2022. Και σήμερα το 2024 δεν έχουμε δεν, δεν, δεν έχουν γίνει αυτέ. Όχι. Ακόμα. Λοιπόν, οπότε εμείς Βέβαια, τι λέμε. Βέβαια με τι φοιτητικέ στέγε και τι φοιτητικέ αιστείε, κύριε Μπάκα, έχουμε και τα θέματα του ζωγράφου, όπου μόνο φοιτητικέ αιστείε δεν διαφωνώ σε αυτό εγώ. Εγώ σα λέω που μπορούμε να κατασκευάσουμε φοιτητικέ κλίνε. Μπορούμε να φτιάξουμε 13.000 φοιτητικέ κλίνε των 35, 35 τετραγωνικών μέτρων, αξιοποιώντα τα δημοσιονομικά έσοδα του βαχυχώνε μισθός που θέλουν να κυρώσουν. Και εδώ μιλάμε και για ότι αυτό θα σημαίνει και μια υγιή συνύπαρξη ανάμεσα Εννοείται. Στις δύο πλευρέ. Εννοείται. κατά δεύτερο μετά, την επόμενη χρονιά, μετά είδα ακριβώ έστω των βαχυχρόνων εμιστώσεων, θα μπορούσαμε στα κοινά του ελληνικού δημοσίου, αντί να μπούμε στη δικασία του ΣΔΙΤ, που τελευταία, τη κοινωνική αντιπαροχή, με, με, τα χρήματα αυτά, το ελληνικό δημόσιο να δημιουργήσει έναν οργανισμό στεγαστική πολιτική και να ανεγείρει. 5.800 διαμέρισματα των 80 τετραγωνικών μέτρων. Και να πει, έλα εδώ, Κύριε Μπάκα, είσαι εντάξει στο συγκεκριμένο ε, πρόγραμμα. Μπορεί να διανύσει αυτό το σπίτι με φτηνό ενίκιο, 2 ευρώ τραγωνικό, 3 ευρώ τραγωνικό, και μια φορά το χρόνο να κληρώνεται ο δικαιούχο, αν θέλει να αγοράσει το κινητό αυτό και να γίνει η διοκτησία του. Την επόμενη χρονιά, άλλε 5.800. Οπότε, σε μια πενταετία, αν αξιοποιήσουμε αυτά τα έσοδα που έχουν στο δημόσιο από τι βαγικόνε μισθώσει, που κάνουν κακό όσον αφορά την ύπαρξη και, της, του προσωπικού κόσμου στέγαση, θα μπορούσαμε να είχαμε 13.000 κλίνε και 20.000 τουλάχιστον και κατοικίε κοινωνικέ των 80 τετραγωνικών μέτρων. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ για το κάνουμε αυτό. Κύριε Βάκα, λαμβάνοντα υπόψη τα δεδομένα που ισχύουν αυτή τη στιγμή, πρέπει να ακολουθήσουμε μια ασταγαστική πολιτική που να κλείνει το μάτι στην διαθεσιμότητα. Και όχι συζήτηση. Οπότε, πώ θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτό με τι υπάρχουσε συνθήκε. Λοιπόν, αρχικά, όπω είχαμε ξαναφέρει, τα κλειστά κίνητα, που μου κάνει μεγάλη περιέργεια για ποιο λόγο Πλέον, αφού τεχνολογικά έχουμε μια μεγάλη εξέλιξη με τα Google και όλα αυτά που συζητάμε, τι ηλεκτρικέ πλατφόρμε, για ποιο λόγο δεν κάνουμε μια διασταύρωση στοιχείων, αλλά εξάρτητα χίλιου εσόδων, με παρόχου ενέργεια και ύδατο, να δούμε ποια κίνητα πραγματικά είναι κλειστά, και αυτό φαίνεται αν υπάρχει ύπαρξη ναι. συμβολέου, ή αλλιώ αν, υπά, αν υπάρχει ύπαρξη συμβολέου, μπορεί να φανεί από την ελάχιστη κατανάλωση. Σε αυτά τα κίνητα που είναι κλειστά, ουσιαστικά πλέον, να δώσουμε ένα κίνητο στου ιδιοκτήτε να τα βγάλουν στην αγορά. Είναι πολλά αυτά τα κίνητα. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι πάνω από 50.000 σε όλη την χώρα. Είναι αρκετά να βγουν στην αγορά, βέβαια. Είναι πολύ μεγάλο. Εδώ πέρα εμεί κάνουμε πάρτι, συγγνώμη με την έκφραση κιόλα, ότι θα δώσουμε 5.000 ακίνητα στου νέου. Και δεν μπορούν να έχουν 5.000 50 ακίνητα που βάλουν το πρόβλημά μα. Είναι αρκετά. Ή πόσοι άνθρωποι από εμά έχουν περάσει την πυραιό και αριστερά δεν έχουν δει ένα τεράστιο κτίριο τον πρώην, τον πρώην ΕΦΚΚ, το, το πρώην ΕΦΚΑ, το, το πρώην ΙΚΑ μάλλον τότε. Το ναι, ναι. Και το συγκεκριμένο ακίνητο να είναι παρατημένο. Πόσοι όμω δεν έχουν περάσει αυτή τη στιγμή από τη Χαμοστέρνα απέναντι του πανεπιστημίου τη Παντίου και δεν έχουμε δει ένα κτίριο 30.000 τετραγωνικών μέτρων που όταν φτιαχτούν οι φοιτητικέ εστίε έχουν σταματήσει. Δηλαδή, δεν μπορεί να λε ότι εγώ θα κάνω στεγαστική πολιτική και τα κτίρια σου, τα οποία αυτή τη στιγμή τα έχει παρατήσει, να μην τα αξιοποιεί. Είναι εύκολο, πραγματικά σα μιλάω. Είναι πολύ εύκολο να κάνουμε στεγαστικέ πολιτικέ χωρί επιπλέον κοστολόγια. Και γρήγορα έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο. Είμαστε η χώρα που είμαστε πρωταθλητέ του για έκτη συνεχόμενη χρονιά. Είμαστε η χώρα που το 71,9% των νέων μα, ηλικία 18-34 ετών, δηλαδή νέοι φοιτητέ και νέοι επαγγελματίε, διαμένουν στο ψηφιακό δωμάτιο. Είμαστε η χώρα, φαίνεται γύρω στα όλα τα στοιχεία, δεν το θέμε. Έχουμε στοιχεία που αναφέρει γύρω στο 45,5% των συμπολιτών μα ζουν σε, σε, σε νοικοκυριά που ούτε οφείλουν τη δόση τεγαστικού δανείου, είτε το ενίκιο, είτε του λογαριασμού 10. Και η δεύτερη χώρα είναι η Βουλγαρία με 19,9. Δηλαδή, σαν ένα στου δύο στην Ελλάδα, οι δύο 10 στη Βουλγαρία. Και είμαστε και η χώρα που το 74,6% των ενοικιαστών δαπανούν πάνω από 40% του εισοδήματό για το κόστο στέγαση. Και συζητάμε σήμερα, αν πρέπει να κάνουμε στεγαστική πολιτική, ναι, σημαντικό είναι που το συζητάμε σαν χώρα. Ναι, σημαντικό είναι τα μέτρα που λέει η κυβέρνηση. Αλλά είναι μέτρα μικρή κλίμακα για την ανάγκη του σήμερα. Και μέτρα τα οποία τι κάνουν, πυροδοτούν τη ζήτηση. Και όχι την, τη διαθεσιμότητα κινήτων. Το πρόγραμμα σπίτι μου ένα. Καλό είναι. Εγώ, οποιοδήποτε άνθρωπο παίρνει ένα σπίτι, σημαντικό είναι και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Μετά ένα πρόγραμμα το οποίο τι είχε αποτέλεσμα, είχε να πάρουν 9.000 άνθρωποι περίπου στο εργαστικό δάνειο, δάνειο των 100.000 ευρώ για εμπορική αξία σπιτιού 140.000, δηλαδή είχαν δικά του χρήματα 40.000 ευρώ Λέω. και πήραν σπίτι 40 ετών. Δεν ναι, το καταλαβαίνω. Μείον. Και είδαμε και αύξηση των ζητούμενων τιμών πώληση εκείνο το χρονικό διάστημα σε διψήφιο ποσοστό στι περιοχέ τη Κυψέλη, των Πατεσιών, του Κολονού. Και θα έχει το πρόγραμμα σπίτι μου δύο τώρα. Το οποίο τι έχει κάνει, έχει φρενάρει την αγορά. Λέει ναι δεν αγοράζω σπίτι για να δω αν εντάσσουμε. Και καταγράφουμε και σι σιγά σιγά τι των τιμών πώληση yeah. σε σπίτια το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και θα δούμε την κορύφωση με ένα τη ΔΕΘ. Όταν θα γίνει ένα ακινήτο στο πρόγραμμα σπίτι μου Δύο, να ξέρετε. Εγώ εκείνη την ημέρα θα το ξανακάνω πάλι και τη φετινή χρονιά. Θα βγάλουμε τη διαθεσιμότητα των ακινήτων που θα πληρούν τι προδιαγραφέ. Και σε ένα χρόνο μετά θα ξαναμιλήσουμε πάλι να σου πω πώ αυτέ κάνουν οι τιμέ. Όπω κάναμε και το 2022. Υπάρχουν ακίνητα που καταφέρνουν. Αυτό δηλαδή αυτές τρία χρόνια, χρόνια συνεχόμενα. Ακριβώ. Πιέζουμε την αγορά συνεχώ. Δεν τη βοηθάμε την αγορά να αυξηθεί η τη διαθεσιμότητά τη. Πιέζουμε το αγοραστικό κοινό σε συγκεκριμένε περιοχέ σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα τέτοια ακίνητα, Όχι, είναι μικρή διαθεσιμότητα. Εγώ, αν θυμάμαι καλά, το 2022. Όταν κάναμε την πρώτη έρευνα για να δούμε ποια σπίτια αυτά είναι έω 150.000 ευρώ ή έω 200.000 ευρώ, τα οποία είναι τουλάχιστον κατασκευή έω το, ε, ε, το 2007 τότε, Είχαμε δει ότι πάνω από 3%, 35% δεν υπήρχε διαθεσιμότητα στι περιοχέ όμω, σα λέω και πάλι. Κυψέλη, πατήσια. Μη θεωρήσει κάποιο να βρίσκεται σπίτι στη Νέα Σμήνη, στο Λικαβιτό, στο Σογουδί, στο Ζωγράφο. με yeah. συγκεκριμένε περιοχέ. Η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα είχε καταγραφεί σε περιοχέ όπω είναι η πλατεία Βικτορία, πλατεία Αττική, πλατεία Αμερική. Εκεί καταγράψαμε υψηλά ποσοστά, ύψου 80% διαθεσιμότητα κινήτων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και το άλλο κακό, συγγνώμη την έκφραση, είναι το εξή. Για ποιο λόγο στην περιφέρεια που έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τα σπίτια, δηλαδή υπάρχουν περιοχέ που δεν έχουν σπίτια προ Για ποιο λόγο δεν δίνουν τη δυνατότητα, όταν κάποιο εντάσσει στο πρόγραμμα σπίτι μου 2 που θα βγει το Σεπτέμβριο μήνα, να μπορεί να ανεγείρει το δικό του ακίνητο στο οικόπεδο των, των γονιών του, γιατί δηλαδή υπάρχουν οικόπεδα ιδιόκτητα, yeah. να ανεγείρει το νέο του ακίνητο στο δικαίωμα υψούν στην τάξη του πατέρα του. Ή να μπορέσει να ολοκληρώσει το ημιτελέ ακίνητο που μπορεί να είχαν ξεκινήσει οι γονεί του στην επαρχία ή το παιδί και δεν μπορούσαν να το τελειώσουν. Για ποιο λόγο πρέπει να αγοράσω ένα σπίτι παλιό με το ζόρι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Α, δηλαδή, δεν μπορεί... είναι συγκεκριμένα τα κριτήρια. Μόνο που για υπάρχουν. αγορά. Μόνο για αγορά. Γιατί δεν σου δίνει δυνατότητα να αποπερατώσει το ημιτελέ ακίνητο το οποίο είχαν ξεκινήσει οι γονεί σου στο δικό σου το σπίτι από πάνω και αυτή τη στιγμή δεν μπορούσαν να το τελειώσουν. Για ποιο λόγο να μην φτιάξει ένα σπίτι καινούριο. Ιδιαίτερα σα δω στην περιφέρεια που υπάρχει μικρή αθεσιμότητα κινήτων και είναι που μπορούν να ενταχθούν δεν εντάσσονται επειδή δεν βρίσκουν σπίτι. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω το λόγο που πρέπει να πιέσουμε ένα νέο άνθρωπο να αγοράσει ένα σπίτι 40 ετών, να πάρει ένα δάνειο 35 χρόνια, που και θα είναι 75 χρόνια το παιδί, του άνθρωπο, 80 χρόνια το σπίτι του. Αυτό το σπίτι, κατά πόσο είναι, πώ το πω, εκμεταλλεύσιμο εισαγωγικά για τα επόμενα 40 χρόνια, όταν θα έχουμε και τι αλλαγέ που πρέπει να γίνουν το μέχρι το 2030, που αφορά τι ενεργειακέ αναβαθμίσει των ακινήτων. Πού θα βρει τα χρήματα αυτό ο νέο άνθρωπο που τσίμα τσίμα πήρε το σπίτι αυτό για να προβεί σε όλε τι ε, ε, απαιτούμενε ενεργειακέ αναβαθμίσει για να μπορεί να νοικιάσει να πουλήσει το σπίτι του μετά. Είναι πολλά πράγματα και που θέλω να συζητήσουν. Ποια τα συζήτηση. κριτήρια για να μπορέσει να μπει κάποιο νέο σε αυτό το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα σπίτι μου ένα που είχαν ενταχθεί ήταν 16.000 ευρώ για τον άγαμο, 26.000 ευρώ για του έγαμου, 3.000 ευρώ ένα παιδί και 30.000 σε μονογενικέ οικογένειε. Mm. Τώρα θα έχουμε διευρυμένα όρια, θα είναι η ηλικία από 40 50 ετών, αυτό τουλάχιστον γράφω στα δημοσιεύματα. Αυτό είναι καλό. Είναι πάρα πολύ καλό γιατί ήταν τιμωρητικό το προηγούμενο. Yeah. Δηλαδή, όταν ήταν προ τη κρίση, που ήταν 45 χρόνια με δύο παιδιά, exactly. του έλεγε: yeah. Όχι, εσύ. Μπορεί να μπει κόσμο που δεν μπορούσε λόγω τη κρίση. Ναι, να πω κάτι όμω σημαντικό. Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν όσοι πληρούν τα κριτήρια τα τραπεζικά και διαθέτουν ιδία κεφάλαια. Άρα, δεν μιλάμε ότι κάποιο αγοράζει φτηνό σπίτι. Αγοράζει σπίτι με φτηνό δάνειο. Αυτή είναι σωστή, ο σωστό ορισμό του συγκεκριμένου προγράμματο. Δεν πάει να ότι βρήκαμε φτηνά σπίτια. Βρήκαμε φτηνό δάνειο για αγορά σπιτιού σε αυτόν που μπορούσε να παρεδάνει. Yani, βρήκαμε φθηνό Δάνειο για αγορά ακριβώ σπιτιού. Ακριβώ. Σε αυτόν που μπορούσε να πάρει δάνειο όμω. Και, και 40.000 που... λεφτά. Δηλαδή <σχε> τώρα για να το κάνουμε έτσι πιο, ακόμα πιο ε, λιανά. Ένα σπίτι 80 τραγωνικών, ναι. Τη κατηγορία αυτή που πόσο έχει. Ένα σπίτι Γυψέλη, στην στιγμή, Κυψέλη αυτή τη στιγμή. Κατασκευή του 1970-1980 που πουλήθηκε. στην κατηγορία αυτή, ναι. Ήταν σε 140 με 150.000 ευρώ. Ναι. Που θα χρήζει ανακαίνηση. Λέω και πάλι. Χρήζει ανακαίνηση. Δεν είναι πρέπει να πάμε σπίτι, σε 150.000 ευρώ να πούμε. Ναι. Το δάνειο που παίρνουμε. 100.000 ευρώ. Άρα πρέπει να έχουμε 50.000. Ακριβώ. Δικά σου λεφτά. Δικά μα λεφτά. Ναι. Να πει τα, 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 τα τραπεζικά που ναι. σημαίνει μόνιμη εργασία, φορολογικέ δηλώσει και όλα τα πετούμενα και να πάει στο σπίτι του συγκεκριμένο. Περίμενε. 100.000 το δάνειο, ναι. το οποίο θα είναι με επιτόκιο χαμηλό όμω. Ήταν 1%. 1%. Πολύ χαμηλό. Πολύ χαμηλό το επιτόκιο. Mm. Και από εκεί πέρα θέλουμε και μια ανακαίνιση τη τάξη. Και ακούστε τι γίνεται εκεί πέρα τώρα. Εκεί πολλοί νέοι πάθαν το εξή. Μπήκαν και πήραν ένα δάνειο ακόμη, καταναλωτικό, επισκευαστικό. Για να κάνουν Με ανακένυση. διαφορά τεράστια στο επιτόκιο. Το οποίο είναι τα... 15%. 16%. Πάντω δεν είναι 1%. <laughs> ναι. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι. Εγώ δεν, δεν είμαι ανητικό σε κανένα σχέδιο που συζητάμε με τι στεγαστικέ πολιτικέ. Μόνο που το συζητάμε είναι πολύ σοβαρό ότι η χώρα μα αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα και πρέπει να πάρουμε μέτρα. Από την άλλη πλευρά όμω, αργούμε πραγματικά πάρα, πάρα πολύ και τα μέτρα που υιοθετούμε δεν μπορούν να έχουν αντίκτυπο στην αγορά. Δυστυχώ, δεν μπορούμε να έχουμε αντίκτυπο στην αγορά και να πούμε, ξέρετε κάτι, αλλά και το κόστος στέγασης, είναι ευδίκα σπίτι. Το 2024 τώρα, το Σεπτέμβριο μήνα, έχουμε του φοιτητέ. Είναι, είναι πολύ φοιτητές, σοβαρό το ψάχνουμε. πρόβλημα. Και οι γονεί ψάχνουν. Είναι, είναι πολύ σοβαρό αυτό το πρόβλημα, κοινωνικά σοβαρό, δημογραφικά πολύ σοβαρό. Εκεί Γιατί... Βλέπετε μεγάλες αλλαγές, δηλαδή τους νέους και βλέπετε μεγάλε αλλαγέ, δηλαδή του νέου και του γονεί να ζητούν με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή μεγαλύτερα κίνητα που θα μπορούσαν να συγκατοικήσουν τα παιδιά. Συγγνώμη, προσπαθούμε, κάτι να, κάνουμε... Που δεν προσπαθούμε, προσπαθούμε να κάνουμε μόδα τη συγκατοίκηση με το ζόρι. Δεν ξε... Πρέπει να καταλάβουμε κάτι όμω. Η συγκατοίκηση ίσχυε και ισχύει κατά κύριο λόγο στα μεγαλύτερα έτη που τα παιδιά γνωρίζονται, γνωρίζονται. μεταξύ του από τη σχολή. Είναι φίλοι. Είναι λίγο δύσκολο τα παιδιά να γνωρίζονται καθόλου κοινά. Τα όστα. παιδιά τα οποία είναι στο πρώτο έτο και έρχονται από την ίδια πόλη που κατάγονται και που έχουν περάσει στην ίδια πόλη, οι νέοι αυτά τα παιδιά μπορούν να συγκατοικήσουν. Οι όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορούν να συγκατοικήσουν. Πρώτο και δεύτερο, δεν έχουμε και το νομοθετικό πλαίσιο για τη συγκατοίκηση. Τι εννοώ. Στο εξωτερικό, όταν νοικιάζουμε στην Αγγλία, που λένε όλοι μας, φέρνουν παράδειγμα, στην Αγγλία συγκατοικούν πέντε άτομα. Ναι, νοικιάζει ο διοκτήτη δωμάτιο-δωμάτιο. Εγώ νοικιάζει όλο το σπίτι, την επιφάνεια του σπιτιού. Βάζει Αυτό δύο ονόματα. Στην Ελλάδα. Όχι, βάζει δύο ονόματα στο μισοτήριο συμβόλαιο. Και όταν φύγει ο ένα συγκάτοικο, για οποιοδήποτε λόγο, ο άλλο μένει πίσω, είναι υπόχρεο να καταβάλει το σύνολο του μισθώματο. Αυτό πρέπει το λέμε στον κόσμο, το ξέρει. Δεν είναι ότι εγώ συγκατοικώ μαζί σα από 300 ευρώ καθένα και αν φύγω εγώ θα πιώσετε 300 ευρώ εσεί. Όχι. Θα πιώσετε 600 ευρώ εσεί μέχρι να βρείτε τον επόμενο συγκάτοικο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν Άρας. διαθέσιμα κίνητα για του φοιτητέ. Υπάρχουν. Η διαθεσιμότητα τη φετινή χρονιά είναι, με είναι μεγαλύτερη σχέση με πέρυσι, αλλά είναι μεγαλύτερη σε υψηλότερα μισθώματα. Δηλαδή το των 550-600 ευρώ και πάνω. Και σε ποιε περιοχέ. Ποιε περιοχέ. Λοιπόν, τα οικονομικά κίνητα που υπάρχουν, τη τάξη των 300-350 ευρώ, και αυτό γονεί όλοι, είναι ε, ακίνητα όμω είναι, είναι κύριο, μια, θέλα, κύριο, κύριο, αγήντα, όμως, τώρα στην Αθήνα. Λογικό είναι ακίνητα κατά κύριο λόγο από 16 ως 24 τετραγωνικά μέτρα τα οποία είναι στι περιοχέ Κολονό, Κυψέλη, Βοτανικό, Πατίσκια, σπίτια ισόγεμοι, υπόγεια εσωτερικά διαμερίσματα και αν είναι από 25-26 τετραγωνικά έω και 45, είναι πάλι στι ίδιε περιοχέ, υπόγεια, ισόγεια, εσωτερικά, μία ανακαινισμένη του 1970. Αν εσεί θέλετε το παιδί σας να πάει να μείνει σε ένα σπίτι στην πλατεία Βικτωρία, σε ισόγειο 45 τετραγωνικά μετά να μου το πείτε. Ποιο γονεί θα να το κάνει αυτό, Κανένα είναι απάντηση. Και βλέπουμε ότι τα παιδιά να επιλέγουν τη σχολή σύμφωνα με το που βρίσκεται κύρια οικογενειακή κατοικία και όχι σύμφωνα με το μέλλον του. Δηλαδή, έχει ένα γονέα που έχει πληρώσει τρία χρόνια φροντιστήρια και ιδιαίτερα. Ό,τι λεφτά είναι αυτά, 20.000 ευρώ, 20.000 ευρώ, κάτι, θα πληρώσει 40.000 ευρώ να πάει το παιδί στο σπουδά, 60 και δεν θα έχει καμία έκπτωση φόρου από το σώμα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο παράλογο που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, έχει μια συναλλαγή διατραπεζική που φαίνεται, ο γονέα πληρώνει αυτά τα χρήματα διατραπεζικά για τον οίκο του παιδιού του, που είναι εκτό οικογενειακή κατοικία και δεν υπάρχει ούτε μια έκπτωση φόρου αυτό παλαιότερα υπήρχε. Πανεπιστημιακά ιδρύματα βλέπουμε βέβαια και σε νησιωτικέ περιοχέ. Εκεί πώ κινείται η κίνηση. Εκεί είναι χειρότερα τα πράγματα. Ακριβώς, ε. Γιατί και λόγω των βραχυχρόνων μισθών που αναφερθήκαμε και νωρίτερα. Στα Χανιά, στο Ιράκλιο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στην Κέρκυρα και στη Ρόδο και στην Καλαμάτα. Αν βρει αυτό το ακίνητο το οποίο θα είναι ακριβό, τη τάξη των 400-500 ευρώ 650 ευρώ πολλέ φορέ, γιατί τα σπίτια τα οποία είναι μικρά, το 35-45 τετραγωνικά μέτρα είναι στι βραχιόνιε μισθώσει, θα μπει στο μήνα Οκτώβριο στο σπίτι και θα πρέπει να αναχωρήσει το μήνα Μάιο. Και ο φοιτητή θα πρέπει τον Ιούνιο μήνα, που δεν είναι εξαστική, να πάει να βρει ξενοδοχείο να διαμείνει μέσω τουριστική σεζόν, ε. ή αλλιώ να πάει να, να το αεροπλάνο. Είχα βρεθεί μια φορά με τον πρίτανο του Πανεπιστημίου τη Κέρκυρα, του Ιωνίων Νήσων, και μα έλεγε ο άνθρωπο ότι οι φοιτητέ πηγαίνουν το αεροπλάνο για να δώσουν μαθήματα. Γιατί δεν έχουν το σπίτι. Ξέρετε κάτι, το 2024. για να να αποθηκεύσουν τα πράγματα του. Το 2024, το να μην μπορεί να, 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 να εξασφαλίσει την στέγαση των νέων, Άραστε. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε του πολίτε. Τα είναι, είναι πιο Και δεν είναι μόνο Πείτε μου τώρα, πούμε, στην Πάτρα που γνωρίζετε, ξέρω ότι ναι. γνωρίζετε. Πώ είναι τα πράγματα στην Πάτρα που είναι φίλη του Η είναι Πάτρα, το Πάτρα είναι η δεύτερη πόλη των μεγάλων αυξήσεων. Δηλαδή, έχουμε αυξήσει το ζητούμενο τιμό ενοικίαση από το 2017 ως και σήμερα που αγγίζουν το 63%. 63%. 63%. Για ένα μικρό διαμέρισμα έω 25 τετραγωνικά, αν το λέμε διαμέρισμα, μικρό στούντιο δηλαδή 25 τετραγωνικά, στην περιοχή Αγία Σοφία Πυροσβεστήνων Στατιώτων, το τρίγωνο που επιλέγουν οι φοιτητέ, ξεκινάμε από 270 ευρώ. Ξεκινάμε. Εάν το βρει. Και αν πα σε σπίτι, το πήρα από 30 έω 45 τετραγωνικά, ξεκινάμε από 300 ευρώ τα μία ανακαινισμένα. Εάν τα βρει, που είναι ελάχιστη η διαθεσιμότητα, και αγγίζουμε τα 500 550 ευρώ. Για 30 τετραγωνικά. Ναι, στην πάτρα. Φτιάχνω και πάλι. Στην πάτρα. Δηλαδή, δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή το παιδί θα σπουδάσει στον Λονδίνο. No. <laughs> Γενικότερα, είναι αποτρεπτικέ οι συνθήκε του σήμερα για μια οικογένεια όταν έχει και δύο παιδιά να σπουδάσει. Πείτε ότι έχει το ένα παιδί, Πούμε εντάξει, αν δούμε θα το κάνουμε, no. θα καταφέρουμε, θα δανειστούμε, κάτι θα κάνουμε. Εδώ όταν έχει δύο παιδιά όμω, χρειάζεσαι δύο, δύο μισθού ολόκληρου να πηγαίνουν ο ένα μισθό στο ένα παιδί, ο άλλο στο άλλο, το άλλο παιδί. παιδί. Δηλαδή, ποιο βγάζει αυτή τη στιγμή χιλιάρικα επιπλέον για να μπορεί αυτή τη στιγμή να χρηματοδοτήσει τι σπουδέ του. Δηλαδή είναι, είναι, τεράστιο το πρόβλημα. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Και δεν δε θα είναι φαίνεται λύση. Κύριε Φιντακόπουλε, βλέπουμε τα εισέρευνε που αναφέρουν ότι το 37,8% των νέων τη ηλικιακή ομάδα 18-34 ετών σκέφτονται να φύγουν στο εξωτερικό. Δηλαδή είμαστε, είμαστε, η χώρα πλέον που τα τελευταία 10 χρόνια, 12, έχουμε καταφέρει η πρώτη σκέψη των παιδιών να είναι πού θα φύγω. Παλιά το λέγανε τα παιδιά, το έρχονται και το λένε και οι γονεί. Δηλαδή συζητάνε οι γονεί μεταξύ του το πού είναι το δικό τη το παιδί, σε ποια χώρα είναι, τι κάνει, πού βρήκε δουλειά, πού σπουδάζει, μήπω να στρούν και το άλλο παιδί. Δηλαδή αυτό σε μια χώρα η οποία έχει πρόβλημα δημογραφικό και υπογεννητικότητα είναι τεράστιο. Δηλαδή πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Όταν ένα νέο φύγει από τη χώρα και φύγει εκτό χώρα και πάει και στην Αγγλία ή στη Γερμανία ή οπουδήποτε, δύσκολα γυρίζει πίσω πάλι. Τον χάσαμε, δηλαδή Συνήθως πληρώσαμε, πληρώσαμε Συνήθως αυτόν τον άνθρωπο, δεν όλοι όλοι φορολογούμε πολίτε. πολίτες, πληρώσαμε τις, την εκπαίδευσή του, το πανεπιστήμιό του και μας έφυγε. Και πάει και παράγει στο ΑΕΠ μιας άλλης χώρας. Αναφερθήκαμε περισσότερο στου φοιτητέ, αλλά μπαίνοντα στην, στην οτροπία των διαμερισμάτων πεντετία χωρί δημοσιονομικό κόστο, που ήταν και η αφετηρία τη συζήτησή μα, θα δινόταν θα παράλληλα λύσει και σε μια πληθώρα άλλων ζητημάτων, όπω για παράδειγμα των γιατρών που πρέπει να πάνε στα νησιά, των καθηγητών, που βλέπουμε ότι και εκεί υπάρχει ένα τεράστιο κενό και καμία στήριξη Έχετε υπάρχει. Έχετε δίκιο, από την ξέρετε τι συμβαίνει. Μήκονοσποχή αυτή τη στιγμή για ένα σπίτι. Μπορεί να λίγο Τραβηχνώ το παράδειγμα, α το ακούσουν οι, 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 οι τηλεθέατέ μα. Στην Μύκονο για ένα σπίτι 24 τετραγωνικά μέτρα, όσο 21.000 ευρώ για τη σεζόν. Και εδώ υπάρχει το εξή ερώτημα. <συσίλια> Μα έχουμε 4.800 για γραμμέ βραχιχόνες μισθώσεις στη Μύκονο. Άρα έχουμε πολύ μεγάλο, πολύ, πολύ μεγάλο έσοδο <συσίλια> όσον αφορά στο δημοσιονομικό. Στην Στη Σεντορίνη έχουμε περίπου αν καλά ακίνητα 5.500-6.000 κίνητα μισθώσεις. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο όταν παράγεται τόσο πλούτος σε συγκεκριμένα νησιά, να μην υπάρχουν υποδομές για τον δάσκαλο του παιδιού τους. Δεν υπάρχουν υποδομές για τον ε, γιατρό, ο οποίος θα φροντίσει τους τουρίστες και τους ίδιους. Ναι. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να βρούμε κάποιον από το πουθενά να δώσει ένα σπίτι και να φωνάζουμε «Δώσε σπίτι σου σε εσύ κύριε Μπάκα, που το έχει στο Airbnb». Ενώ ο Δήμο έχει τεράστια έσοδα και η Πολιτεία έχει τεράστια δημοσιονομικά έσοδα της βαϊχόνης είναι μη κατανοητό αυτό. Μάλιστα. Κύριε Μπάκα, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ε, συζήτηση και τα όσα μα είπατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και καλή συνέχεια. Καλά μεσημέρι.